θέμα της εγκληματικότητας και κατά πόσο πορεύεται καλά το αρμόδιο Υπουργείο και η αστυνομία αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας, κύριε Βαρεμένε. Κοιτάξτε, εγκληματικότητα ποτέ δεν έπρεπε να υπάρχει. Φυσικά η Αθήνα δεν συγκαταλέγεται στις πρωτεύουσες εκείνες με την εγκληματικότητα που δεν σου επιτρέπει να βγεις στον δρόμο να περπατήσεις. Έτσι δεν είναι? Ελπίζουμε να μην φτάσουμε εκεί φυσικά. Όχι, και δεν θα φτάσουμε. Τώρα, ως προς την αστυνομία, νομίζω ότι έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κινείται με έναν επαγγελματισμό που της επέτρεψε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να έχει μεγάλες επιτυχίες σε υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και όχι μόνο. Κάνει και μια άλλη δουλειά, low profile που λέμε. Και αυτό είναι το καθήκον της βέβαια. Δεν θέλω να πω ότι. Καλή συνεργασία με την ηγεσία, την πολιτική έχει όμως. Γιατί και από τον κύριο Τόσκα έχουμε ακούσει να λέει ότι ουσιαστικά δίνει οδηγίες, εντολές οι οποίες δεν ακολουθούνται πολλές φορές. Αυτό δεν αφορούσε στη συγκεκριμένη κατηγορία εγκληματικότητας που συζητάμε τώρα. Αφορούσε κάτι άλλο, ας το πούμε. Και εκεί είχε δηλώσει ο Υπουργός ότι έδωσε εντολές που δεν εξεταλέστησαν. Τα παράπονα των αστυνομικών μας, οι οποίοι διαρκώς πλέον αντιδρούν, ακόμα και για το θέμα των πληστηριασμών και όχι μόνο, και δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί στον δρόμο ουσιαστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μιλάτε για τη συνδικαλιστική ηγεσία, έχει και ορισμένες επιλεκτικές επιλογές. Εγώ θα έλεγα ότι και στη συνδικαλιστική ηγεσία να υπερτερούν τα επαγγελματικά κριτήρια. Και όχι οι πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν θέλω να πω ότι και οι συνδικαλιστές δεν πρέπει να θέτουν τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα της αστυνομίας. Έτσι. Τις ελλείψεις που πιθανόν να έχει. Παλιότερα, εγώ θυμάμαι που και εγώ ασχολούμουν με θέματα που αφορούσαν τις ελλείψεις στην αστυνομία, ακόμα και την εκπαίδευση των αστυνομικών, που θυμάμαι εκείνα τα χρόνια αναγκάζονταν να πληρώνουν από την τσέπη τους τις σφαίρες που θα χρησιμοποιούσαν. Όταν εκπαιδεύονταν. Εντάξει, και τώρα ακόμα αναγκάζονται να πληρώνουν για γυλαίκα και τα λοιπά. Μας τα έχουν πει αυτά. Δεν έχω αντίρρηση αν υπάρχουν τέτοια θέματα να τίθενται και να αντιμετωπίζονται. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα ωραία που σας περιέγραψα προηγουμένως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κινείται και η συνδικαλιστική ηγεσία. Είστε σαφείς. Λοιπόν, να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε αυτή την περίφημη ανακοίνωση. Ήταν ένα πολύ θερμό Σαββατοκύριακο. Είδαμε ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και από το δικό μας το γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι μια ανακοίνωση η οποία είναι πολύ αιχμηρή. Και ήδη έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται από τους ειδικούς τουλάχιστον με κάποιο σκεπτικισμό. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μετά από μια τόσο έντονη διατύπωση, παραμένουμε φυσικά ακόμα και ευτυχώς τα λεκτικά. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε πόσο επικίνδυνα κλιμακώνει την ένταση η ηγεσία της Τουρκίας και ο κύριος Ερντογάν. Με έναν τρόπο που δείχνει σαν να κινείται με φαντασιώσεις νεοοθωμανικές ή και επιδιώξεις νεοοθωμανικές. Ανοίγοντας θέματα σε όλες τις κατευθύνσεις των συνόρων της Τουρκίας. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων και μια ρευστότητα, αν θέλετε, γεωπολιτική, την οποία ερμηνεύει η ηγεσία της Τουρκίας ως ευκαιρία να πραγματοποιήσει ορισμένα από αυτά τα όνειρα ή ονειρόξεις, αν θέλετε, τις νεοοθωμανικές που έχει. Και ξέρετε, κύριε συνάδελφε, το πιο χειρότερο είναι ότι η πολιτική ελίτ της Τουρκίας και όχι μόνο ο κύριος Ερντογάν διακατέχεται από αυτές τις αντιλήψεις και έχει βάλει στο μια μακρά προεκλογική περίοδο ή και συντομότερη αν ο Ερντογάν καταφύγει, ο κύριος Ερντογάν καταφύγει σε προώρες εκλογές, μέχρι τότε όντως θα έχουμε θέματα με τις κινήσεις της Τουρκίας. Τον βλέπετε με ποιο τρόπο έχει αναγκαλιστεί τους γκρίζους λύκους. Με κάθε τρόπο εμφανίζεται με στολές παραλλαγής σε κάθε ευκαιρία, κάνει το σήμα των γκρίζων λύκων. Ναι, και ο Πάνος Καμένος ως κυβερνήτης σας επίσης εμφανίζεται με στολές παραλλαγής. Και μπαίνουμε στη συζήτηση αν όντως είναι σωστό να ακολουθείτε ίδια λογική αντίδραση. Δεν το θεωρώ το πιο δόκιμο να εμφανίζεται κάποιος με στολές παραλλαγής όταν είμαστε σε μια ειρηνική περίοδο και η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν μια τέτοια δύναμη, οικοδομείται ένα αυταρχικό καθεστώς στο εσωτερικό της, δεν ανέχεται ούτε καν την πολιτική εκπροσώπηση ενός τμήματος σημαντικού του πληθυσμού, του κουρδικού, που είναι, διαβιούν μέσα στην Τουρκία. Όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει να μας έχουν στείλει ένα σήμα τέτοιο. Προσπαθεί να αναπτύξει και ένα παζάρι ανατολίτικο ο κύριος Ερντογάν με αφορμή τους στρατιωτικούς που κατέφυγαν εδώ στην Βλέπετε, Ελλάδα. Βλέπετε παρεμπιπτόντως με όλα αυτά που γίνονται να αποφυλακίζονται σύντομα. Προφανώς η εκτίμηση είναι κάτι παρακινδυνευμένο, αλλά. Όχι, για το σύντομα δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Κανείς ερμηνεύοντας τις κινήσεις της Τουρκίας, εν πάση περιπτώσει έχει στήσει ένα χορό ο κύριος Ερντογάν. Εμείς δεν πρέπει να δείχνουμε ότι μπαίνουμε
προθήμου στο χορό αυτό, διότι όπως σας είπα η Τουρκία έχει μια συμπεριφορά ταραχοποιού στην περιοχή, αποσταθεροποιητή. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να μπούμε σε τέτοιο χώρο, ούτε να μπούμε στο κάδρο της αποσταθεροποίησης. Μήπως δείχνουμε ότι προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Όμως το μήνυμα της αποφασιστικότητας πρέπει να το πάρουν, να το πάρει η ηγεσία της Τουρκίας. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική με εσωτερικά κριτήρια και οικολογικό ακροατήριο. Δεν ταιριάζει στη χώρα μας, αν θέλετε και σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να συμπεριφερόμαστε έτσι. Όμως ναι, η Τουρκία πρέπει να πάρει το μήνυμα. Δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. Εγώ δεν είμαι υπέρ του πλεονασμού των δηλώσεων. Γιατί από την κορυφή της πολιτείας. Τώρα, τελευταία, η αλήθεια είναι. Ένας πλεονασμός δηλώσεων. Ναι, δεν είμαι υπέρ του πληθωρισμού των δηλώσεων. Καμιά φορά οι αρχαίοι προγονείς μας και με δύο λέξεις έδιναν τις απαντήσεις που χρειαζόταν σε όσους επιβολεύονταν έτσι, την εθνική κυριαρχία και ερχόνταν από τα πέρατα του κόσμου για να επεκτείνουν μια αυτοκρατορία. Εμείς έχουμε δείξει τι είδους δύναμη είναι η χώρα. Σταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή, αλλά δεν δεχόμαστε αυτόν τον αναθεωρητισμό. Κανονικά δεν έπρεπε η διεθνής κοινότητα να τον ανέχεται. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν έπρεπε να δέχεται να ακούει αυτόν τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και την επιλεκτική, ας το πούμε, συμπεριφορά της ακόμα και για τις διεθνείς συνθήκες. Νιώθετε ότι αυτές οι προσπάθειες να διεθνοποιηθεί το θέμα ήδη από την προηγούμενη φάση είναι αποτελεσματικές? Κοιτάξτε να δείτε. Αποτελεσματικές. Θα μου πείτε, αφού δεν γύρισαν πίσω οι στρατιωτικοί, δεν είναι αποτελεσματικές. Βάλουμε κάτω τα όπλα που έχουμε. Αν κάποιος έχει την. Κάποια άλλη πρόταση, ας πούμε, ή από την περιά της αντιπολίτευσης ή δεν ξέρω από πού, να την βάλει στο τραπέζι. Έτσι, γιατί είπαμε, καλό είναι σε αυτό τουλάχιστον τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αμυντικής, αν θέλετε, ακόμα πολιτικής, όπου μετά το 1974 ήταν ένα επίτευγμα αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον εκεί υπήρχε μια συμφωνία. Υπάρχει όμως τώρα, δηλαδή, έχει επιδιωχθεί και από την κυβέρνηση σήμερα, μάλιστα, ξεκινούν, και να σας πάω και στο θέμα του Σκοπιανού, για πρώτη φορά οι ενημερώσεις από τον κύριο Κοτζιά προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Αρνήθηκε, να πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ενημερωθεί και θα πάει ο κύριος Κουμουτσάκος στην θέση του. Σήμερα, πάντως, έχουμε τον κύριο. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τον κύριο Θεοδωράκη. Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή η ενημέρωση, ο κύριος Κουτσούμπας, μας χωρίζει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, ως προς την στάση του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, θα ήθελα να πω ότι οι ενημερώσεις δεν είναι πολιτικά καλλιστεία που γίνονται μπροστά σε ένα οικολογικό ακροατήριο. Ή δεν πρέπει να είναι έτσι σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκρινε ότι να κάνει αυτή την ενημέρωση, υποθέτω. Όταν θα είχε κάποια στοιχεία από την προέδρα της διαπραγμάτευσης. Τώρα εσείς λέτε ότι θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Ήταν ένα ζητούμενο πάντως από όλες. Θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα, αλλά το Υπουργείο έκρινε ότι πρέπει να έχει κάποια δεδομένα, γιατί άλλο οι δηλώσεις και από τη Σκοπιανή πλευρά και άλλο η συγκεκριμένη πρακτική, δηλαδή να δούμε. Σύμφωνοι. Σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Του κυβερνητικού σας εταίρου, κύριε Βαρεμένε, με την έννοια ότι έχει δηλώσει και πολύ πρόσφατα ότι θα εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του σε πιθανή συμφωνία για την ονομασία. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, όταν δηλαδή, βέβαια, από τη μία λέει ότι στηρίζει την κυβέρνηση, από την άλλη, τι πιστεύετε ότι θα κάνει για να πραγματοποιήσει αυτή μου, την δηλώση? Ακούστε να σας πω. Η θέση δικιά μου είναι. Πώς θα σας το πω, απόλυτη. Έχω παρακολουθήσει το θέμα σε όλη την πορεία του και θεωρώ ότι ο πραγματικός πατριωτισμός δεν είναι αυτό που δηλώνουμε σε κάποιες επαιτίους με διάφορους λόγους, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω δεκάρικους, με λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουν και πατριωτικό χαρακτήρα οι λόγοι. Αλλά δεν τεκμέρεται και δεν τεκμηριώνεται εκεί ο πατριωτισμός ο πραγματικός. Ο πραγματικός πατριωτισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι αν χρειαστεί καμιά φορά να πας και κόντρα σε ένα ρεύμα ή αν θέλεις και σε ένα μέρος αντιλήψεων που έχουν οικοδομηθεί σε αυτή τη χώρα και δεν μας δίνουν απαντήσεις, είτε πρόκειται για τον οποιοδήποτε, τι πρέπει να κάνουμε, για παράδειγμα. Ναι. Να δεχθούμε τι θα μπορέσει η νόρα μας. Να δεχθούμε ένα τόξο μουσουλμανικό ή όπως άλλος θέλετε να το πείτε, πείτε το. Να έχει χώρα την ψυχολογία μιας πολιορκικούμενης διαρκώς δύναμης, όχι να παίξει το ρόλο του leader, τον ηγετικό ρόλο της στα Βαλκάνια, διευθετώντας οποιαδήποτε προβλήματα έχει. Και να σας πω και κάτι, επειδή ακούω και θέλω να το πω, από αυτό το βήμα και οποιοδήποτε άλλο βήμα έχω στη διάθεσή μου ακόμα και από την ίδια τη Βουλή. Επειδή
ορισμένοι έχουν εκτραπεί. Δεν μιλάω για τη ναζιστική παράνοια. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εκτραπεί το να δηλώνουν μέσα στη Βουλή και να κάνουν λόγο περί εθνικής μειοδοσίας. Και θα σας ρωτήσω. Εγώ λέω να μην γίνει κουβέντα σε αυτή τη βάση περί εθνικής μειοδοσίας. Να γίνει σε άλλη βάση. Αν όμως επιμείνουν να γίνει σε αυτή τη βάση, εγώ θα ρωτήσω. Ποιος είναι εθνικός μειοδότης? Αυτός που προσπαθεί να αποτρέψει τη μόνιμη πλέον εγκατάσταση μόνο του όρου Μακεδονία, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα, 150 χώρες την έχουν αναγνωρίσει. Και αν αποτύχουμε και τώρα, να είστε βέβαιοι για τι θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, το επαναλαμβάνω και τώρα, άκουσα την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, ότι λέει το παιχνίδι γίνεται σε ποιον θα πέσει ο Μουτζούρης. Να σας πω, εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτό. Ναι. Δεν κάνω κανένα blame game. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, κύριε, με ενδιαφέρει η ουσία. Ότι λέτε ναι στη λύση τώρα. Ναι, λοιπόν, με τον όρο Μακεδονία μέσα, όπως θα συμφωνηθεί. Ό,τι είχα, όποια ήταν. Ακούστε να σας πω, παρακαλώ, για να το διευκρινίσω. Για να μην έχουμε οποιοδήποτε παραξηγήσεις. Υπήρχε εθνική γραμμή, η οποία τηρήθηκε το 2008. Με ποια γραμμή πήγαμε στο Βουκουρέστι? Με ποια γραμμή πήγαμε στο Βουκουρέστι? Θα αρχίσει όμως με αυτήν, δηλαδή θα πει κάποιος ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, επιτρέψτε μου, ξεκινάει μια διαπραγμάτευση έχοντας ήδη δεδομένο ότι είναι χαμένο ένα όνομα. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Ένας όρος. Εγώ σας περιγράφω μια πραγματικότητα που υπήρχε μέχρι τώρα. Είμαι μέλος διεθνών οργανισμών, είμαι υπεύθυνος στην Εθνική Αντιπροσωπεία, την Ελληνική, την Κοινοβουλευτική, στον ΟΑΣΕ. Γνωρίζω τι συμβαίνει. Γνωρίζω άρα, τι συμβαίνει. Πουθενά δεν μπορούσαμε πλέον. Και δεδομένου ότι αυτό το όνομα το χρησιμοποιούν και θα πρέπει να συνεχίσουν. Τι είχε συμβεί μέχρι τώρα. Τι είχε συμβεί μέχρι τώρα, σας λέω. Και με αυτό ξεκινήσαμε. Και είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε την διαπραγμάτευση? Με τη φαντασίωσή μας, με την επιθυμία μας? Γιατί ακούω πολλοί που ρωτάνε. Θέλετε, λέει, το όνομα και δεν. Φυσικά θα πει όλο, δεν το θέλω. Και εγώ δεν θα το ήθελα. Να σας πάω λίγο. Επειδή το μεταφέρατε και στην αρχή. Και είναι λογικό και αυτό νομίζω θα θέλαμε. Να σας πω και κάτι. Και δεν θα το ήθελα. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Να μην την κάνουμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό, για το γεωγραφικό. Θέλω να σας πω πάλι στο θέμα του κ. Καμένου. Επειδή είπατε ότι ο πατριωτισμός δεν μπορεί να φαίνεται εγώ, μόνο με τα λόγια. Ακούστε να δείτε. Θεωρείτε ότι είναι μόνο λόγια αυτά τα οποία λέει ο αρχηγός των εξαρτών δεν Ελλήνων? Δεν απευθύνω μόνο στον αρχηγό των εξαρτών Ελλήνων. Δείτε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλα στην πραγματικότητα πιστεύει, αυτό είναι απίστευτο. Άρα όμως αναφέρεστε και στον αρχηγό των εξαρτών Ελλήνων. Εγώ σε όλους, η ουσία της θέσης μου απευθύνεται σε όλους. Έτσι. Και το θέμα της μειοδοσίας δεν το βάλανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες μέσα στη Βουλή. Όχι, εντάξει. Έτσι. Δεν το βάλανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Φοβάστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τριγμό ουσιαστικό στην κυβέρνηση? Όχι, δεν θα δημιουργήσει τριγμό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω, θα εξαντλήσει την θητεία της. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πρόγραμμα που έχει ο σύνολό της. Όχι, σας μιλάω όμως τώρα για την ουσία. Πρέπει να μάθουμε να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι απίστευτο. Μας λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι μας λέει? Λέει όλο περιφερειακά. Πες μας τι να κάνουμε, ποια είναι η θέση σου για το θέμα αυτό. Είσαι η αξιωματική αντιπολίτευση. Μέσα στο ένα. Εάν τους είχατε καλέσει νωρίτερα, θεωρείτε ότι θα είχε δεν είναι θέμα, και μια εδώ γίνεται δημόσιος διάλογος. Στο συγκεκριμένο, κυρία συνάδελφε, δεν είναι θέμα να τους καλέσουμε. Εδώ γίνεται ένας δημόσιος εθνικός διάλογος. Στο εθνικό ακροατήριο. Ναι, αλλά η διπλωματία δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες ούτε στο εθνικό ακροατήριο. Άλλο γίνεται η διπλωματία. Μα εδώ δεν πρόκειται για διπλωματία. Με συγχωρείτε. Εδώ δεν πρόκειται για διπλωματία. Μιλάμε για έναν εθνικό διάλογο. Έτσι, όπου το κάθε κόμμα και πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι πυλώνας του πολιτεύματος πρέπει να μας πει τι εννοεί. Άρχισε θετικά. Με μια θετική τοποθέτηση. Μόλις κοίταζε και σφιγμομετρούσε πόσοι θα πάνε στα συλλαγητήρια. Άρχισε να αλλάζει το χώρο. Αυτό είναι υπεύθυνη πολιτική. Εδώ μιλάμε για το μέλλον της χώρας. Επιτρέψτε και μου. Ακριβώς γι' αυτό μας κερδίζει. Αναλαμβάνει η κυβέρνηση που κυβέρνηση φυσικά πρέπει να το κάνει. Κυρία, μια μεγάλη ευθύνη να φέρει μια αμφιβολία. Συμφωνία. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια συμφωνία. Ναι, αλλά κυρία συνάδελφε, ακούστε εδώ να σας πω. Έτσι. Εδώ έχουμε πολιτικούς. Όπως για παράδειγμα ο κ. Σαμάρας, εγώ δεν κάνω προσωπική αντιπαράθεση. Ναι. Εγώ κάνω πολιτική αντιπαράθεση. Οι οποίοι έπαιξαν το ρόλο που έπαιξαν το 90. Έπαιξαν το ρόλο όταν η Ελλάδα από θέση ισχύω. Ο πατέρας του κυρίου Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία και είχε προτάσεις που έδιναν τη δυνατότητα στη χώρα έτσι, να επιβάλλει μια θέση από θέση ισχύως. Άρα ουσιαστικά τι λέτε, ότι η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να κάνει καμία προσπάθεια έστω να ξεκινήσει κάτι το οποίο θεωρείται λάθος από την αρχή? Μα το κάνει όμως τελικά. Ή είπαμε, όπως λέμε στην αρχή, ότι πήγε με δεδομένα κάποια πράγματα και να πάρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Η κυβέρνηση κινείται. Με βάση το συμφέρον της χώρας στο θέμα αυτό,
Δεν έχω καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κινείται με βάση το συμφέρον της χώρας και ξεκίνησε από μια ρεαλιστική βάση. Δεν την έλεγε ότι δεν πάω στις διαπραγματεύσεις. Με συγχωρείτε, εδώ κινδυνεύει να απομονωθεί η χώρα. Μιλάμε για τυχοδιοκτισμό πολιτικό όσων επιδιώκουν αυτό το πράγμα. Έχω το δικαίωμα να το λέω. Στη θέση μου. Δεν αμφισβητώ, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω αυτό. Δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός. Ακόμα και των επαγγελματιών. Έτσι, Μακεδονόμαχων υπάρχουν τέτοιοι. Συνδικαλιστές, πρόεδροι ενώσεων, όπου προσπαθούν να καταφέρουν. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορούν να συμπεριφέρονται σαν εγκληματική οργάνωση. Σε ποιους δεν μπορούν να απειλούν. Υπήρξαν απειλές. Υπήρξαν απειλές. Μιλάτε εγώ για τις επιστολές που λάμβαναν οι βουλευτές. Ακούστε να σας πω. Εγώ έχω την εντολή από όσους με ψήφισαν να δράσω και να αποφασίσω με βάση που αυτό εγώ θεωρώ εθνικό συμφέρον. Το συμφέρον της χώρας. Από αυτό δεν θα με αποτρέψει κανείς να λέω τη γνώμη μου. Ό,τι και να συμβεί στο τέλος. Υπάρχει περίπτωση, επειδή έχουμε μπει όμως σε μια διαδικασία ντε και καλά να έρθει μια λύση για το Σκοπιανό. Μα δεν λέει κανείς ντε και καλά. Αυτό ακριβώς θέλω να μου απαντήσετε. Επειδή η κυβέρνηση επιμένει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχουν δυσκολίες, αυτό θα λυθεί. Αυτές οι κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει διαπραγματευτικά για το Σύνταγμα, για τους αλληλεγγυοτισμούς, εσείς βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια για να επέλθει μια λύση υποχώρησης? Κοιτάξτε, τι θα πει υποχώρηση. Μπορούμε με κάθε τρόπο να κατοχυρώσουμε την ακύρωση των αλληλεγγυοτισμών. Όταν επιμένουν όμως, σε κάθε δεν θα αλλάξω το Σύνταγμα τους. Θα σας πω και την προσωπική μου θέση. Έτσι. Κανείς δεν θα κρυφτεί. Ούτε εξωματική αντιπολίτευση. Ούτε η εξωματική αντιπολίτευση δεν θα παίξει το κρυφτούλι. Έτσι. Να λέει πάρτε εσείς τις αποφάσεις για να μπορώ εγώ να λέω στον ελληνικό λαό οτιδήποτε μπορώ να λέω στο ακροατήριο αυτό. Όχι. Κανείς δεν θα κρυφτεί. Όλοι θα κληθούν, κατά τη γνώμη μου, λέω, να πούν την άποψή τους, όχι θεωρητικά, όχι μόνο στα λόγια, όπως απαιτεί η κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Κανείς δεν θα κρυφτεί. Είπα να κάνουμε διάλογο. Εγώ δεν αμφισβητώ κανενός τον πατριωτισμό, αλλά δεν δέχομαι και από κανένα να μου αμφισβητήσει τον πατριωτισμό. Και το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι το κάνει κανείς αυτό. Όλοι θέλουν την καλύτερη λύση για τη χώρα και φυσικά αυτό είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Στη Βουλή, επειδή έχει υποθεί ότι η συμφωνία μπορεί να περάσει με πλειοψηφία απλή, έχουν ήδη τεθεί προτάσεις στο δημόσιο διάλογο να είναι με αυξημένη πλειοψηφία. Εκεί που πλέον θα πρέπει πραγματικά ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Τι βλέπετε να γίνεται? Έχετε στήριξη από ό,τι φαίνεται από το κίνημα αλλαγής? Καθίστε να δούμε την κατάρτιση των διαπραγματεύσεων. Έτσι. Και μετά θα το συζητήσουμε αυτό. Φυσικά, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να πάρει θέση με τον τρόπο που σας είπα. Ωραία. Αν βγει ο κύριος Καμένος, όταν ξεκινήσει έρθει με το καλό αυτή η συμφωνία και έρθει στην Βουλή και πει δεν ψηφίζω, δηλώνω παρόν, δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι ενέργειες του Προέδρου, μόνο εκείνος το. Δεν είναι ο Καμένος μόνο στη Βουλή. Δεν είναι ο Καμένος μένω στη Βουλή. Τίθεται όμως με τα ζήτημα για τη συνεργασία από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν τρόποι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα τεθεί θέμα μέχρι να η κυβέρνηση να εξαντλήσει ό,τι εξαντλήσει. Άρα θα έρθουν πρώτα οι περικοπές, εντάξει, και μετά θα γίνουν οι εκλογές. Ακούστε να σας πω όμως πρώτα. Εδώ σας είπα το εξής εγώ. Και επιμένω σε αυτό. Επιμένω, διότι παίζεται ένα παιχνίδι. Έτσι, κολακεύουν ορισμένες αντιλήψεις που υπάρχουν στον ελληνικό λαό, σε ένα μέρος του ελληνικού λαού. Μα και εσείς είπατε ότι αν μπορούσατε να επιλέξετε, δεν θα θέλατε το Μακεδονία να είναι μες στον. Θέλω απάντηση από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, τι να κάνει η χώρα. Τι πολιτική να ασκήσει με τους γείτονες, βόρειους, βορειοδυτικούς ή του οποιοσδήποτε άλλους. Θέλουμε τόξο μουσουλμανικό. Αυτή τη στιγμή, εγώ ήμουν παρατηρητή στις εκλογές μαζί με την κυρία Σπυράκη. Και εκεί μαζί είχαμε διαπιστώσει την παράνοια της πολιτικής που επιτρέπει σε αυτό το κράτος ή κρατήδιο, όπως το λένε ορισμένοι, να πέσει στην αγκαλιά της Τουρκίας. Υπάρχει τουρκικό πανεπιστήμιο. Υπάρχει κόμμα που χρηματοδοτείται από την. Είναι μεγάλη η συζήτηση και πρέπει να την ανοίξουμε. Τι λένε λοιπόν στον ελληνικό λαό? Και να σας πω, με βλέπετε που μιλάω έτσι, γιατί ένας πολιτικός σε αυτές τις μέρες πρέπει να την κάνει. Ή να μιλάει τίποτα. Έτσι. Ή να κοιτάει, αντιθέτως, να πετάει κανένα σύνθημα, μας, να κολακέψει. Να παίρνουν θέση. Ορίστε. Εμείς θα θέλαμε ειδικά σε αυτές τις περιστάσεις οι πολιτικοί να παίρνουν θέση και όχι να κρίνονται. Εγώ σας λέω όμως η θέση να πάρουν η εξωματική αντιπολίτευση, να πάρει θέση και κατά τη γνώμη μου πρέπει να κληθεί να πάρει θέση. Αυτό το κρυφτούλι είναι απαράδεκτο όταν επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έγινε ό,τι έγινε στη χώρα, όταν συγκεκριμένοι μάλιστα μέλη της κυβέρνησης τότε έπαιξαν το ρόλο που έπαιξαν. Για να και οικοδομηθούν, τώρα κάποιοι άλλοι παίζουν τον δικό τους. Όχι, λοιπόν, κύριε Βαρμένη, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω ολόθερμα για την τοποθέτησή σας, κύριε Γιώργο Βαρμένη. Ελπίζω οι τοποθέτησεις μου, να καταγράφονται, ξέρετε, λέξη στο σύνολό τους και όχι μία λέξη
αποκομμένη. Δεν είναι όχι, σωστό. Όχι, βέβαια, και αυτό το δημοσιογραφικά ποτέ και διοντολογικά. Και φυσικά το κάνουμε σας ποτέ. Σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα να έχουμε. Εγώ. Να περάσετε καλά. Κυρίες και κύριοι, ελάτε να συνδεθούμε με την Κρήτη. Εκεί μας περιμένει ο Μάριος Διονέλης με τον καλεσμένο του. Θα δούμε το πρώτο πάρκο κυκλικής οικονομίας στο Ηράκλειο, παρακαλώ. Γιατί το Ηράκλειο πάντα πρωτοπορεί, εκεί όπου θα έχει διάφορες δράσεις. Μάριέ μου και στον καλεσμένο μας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Το πάρκο κυκλικής οικονομίας, το Eco Park όπως είναι η κωδική του ονομασία, είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο του ενιαίου συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης που περιλαμβάνει και δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και πολύ μεγάλο κομμάτι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ειδικά για τα παιδιά. Είμαι με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, του ενιαίου συνδέσμου. Καλημέρα. Όσο μιλάμε, ο Νίκος Σαράντος, ο συνάδελφος, θα μας δείχνει την έκταση όπου θα πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση στην οικολογία, κατά βάση. Ναι, μία επένδυση σταθμός σε ένα πραγματικά οραματικό έργο για τον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου. Ένα περιβαλλοντικό πάρκο κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα εδράζεται σε μία επιφάνεια 271 στρεμμάτων. Τώρα παρατηρούμε και εικόνες γύρω από την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο. Τι θα περιλαμβάνει, τι θα έχει εκεί μέσα, τι θα μπορεί να βρει ο επισκέπτης. Ναι, ο υφιστάμενος χώρος καταρχάς φιλοξενεί ήδη μία μονάδα προεπεξεργασίας που φιλοδοξούμε να τη μεταξελίξουμε σε μία μονάδα μηχανικής διαλογής και παραγωγής ανακυκλωσίμων υλικών και κόμποστ. Το εργοστάσιο ανακύκλωσης που θα εξυγχρονιστεί και από την εποχή της χειροδιαλογής θα πάμε σε κάτι πιο εξυγχρονισμένο. Θέλουμε να φιλοξενήσει αυτό το πάρκο πέραν των συμβατικών μονάδων και της οκλής αυτών να έχει ένα πάρκο για τα παιδιά βιωματικών δράσεων, να μπορεί να φιλοξενεί εκπαιδευτικά ιδρύματα, να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση της κοινωνίας με τα σχολεία, με την ίδια την πόλη. Επίσης, φυσικά, να πούμε ότι φιλοξενεί ήδη τη Λαχαναγορά, την Ιχθυαγορά, το αμαξοστάσιο του Δήμου, το σταθμό μεταφόρτωσης. Ναι. Όλες αυτές οι μονάδες θα μαζί και από κοινού θα συνδράμουν και με τις νέες πινελιές στις οποίες προχωράμε, όπως το Κέντρο Τεχνολογίας για νέες εφαρμογές, σε συνεργασία πάντα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και βέβαια αυτή τη συμβίωση με τη βιομηχανία που παρατηρείται και από την κάμερα, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό μαζί και από κοινού και επιπρόσθετα. Όλα αυτά είναι οχλούσες χρήσεις σήμερα. Και πάτε, από ό,τι καταλαβαίνω, να τα κάνετε με πεδίο εκπαίδευσης προς την άλλη πλευρά, προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ακριβώς, και αυτό άλλωστε από τα 271 στρέμματα, τα 150 στρέμματα θα είναι αμυγός χώρος πρασίνου. Εξαιρετικά. Να ρωτήσουμε πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί είναι μεγαλεπίβολο, είναι φιλόδοξο. Πότε προβλέπετε να έχει ολοκληρωθεί? Σωστά. Λοιπόν, αυτό θα αναπτύσσεται σταδιακά από το Β' εξάμεινο του 2018, όπου έχουμε τις πρώτες εντάξεις του μεγάλου πράσινου σημείου, του μεγαλύτερου πράσινου σημείου του νησιού, και μέχρι και το 2022, δηλαδή την επόμενη τετραετία, θα αναπτύσσεται, θα κατασκευάζεται βαθμιδωτά, σπονδυλωτά, εις τρόπον ώστε το τέλος του 2022, αρχές του 2023, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του Eco Park, του περιβαλλοντικού πάρκου κυκλικής οικονομίας. Εξαιρετικά, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Μαρία μου. Έχουμε μόλις ολοκληρώσει την Παρασκευή ένα συνέδριο για την κυκλική οικονομία, το πρώτο εθνικό συνέδριο που έγινε εδώ στο Ηράκλειο. Μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για την ανακύκλωση που περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όχι μόνο το πλαστικό, το γυαλί, αλλά μια συνολική φιλοσοφία που αυτή την περίοδο την προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της. Κύριε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Μια πολύ ωραία σύνδεση με την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Και εμείς θα συνεχίσουμε την